Κύριε Νικολάου, για πείτε μου εσείς τώρα τη γνώμη σας αυτό. Εδώ το ΚΚΕ είναι ένα κόμμα το οποίο βάζει ψηλά τα θέματα του κοινωνικού κράτους. Θεωρείτε ότι έχουν γίνει βήματα και το να ισοπεδώνουμε μερικές φορές και να λέμε ότι δεν έχει γίνει τίποτα, γιατί έχει μια τέτοια τάση το ΚΚΕ. Τώρα γίνομαι λίγο κριτικός από την αρχή, αλλά έχει μια τέτοια τάση. Θέλω να σας ακούσω σε σχέση με αυτά τα θέματα. Πρέπει να δούμε. Καταρχάς, το κάθε κράτος δεν έχει μια τάση να ισοπεδώνει τα πράγματα. Έχει μια τάση να προβάλλει αυτό που πραγματικά μπορεί να δώσει λύση στο σήμερα. Τι είναι αυτό? Ότι δεν μπορούν να λύνονται και να αφήνονται να λύνονται τα προβλήματα των ατόμων με αναπηρία από τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Τελεία και παύλα. Εδώ χρειάζεται μια ισχυρή κρατική υπηρεσία, κρατικές υποδομές για να μπορούν να στηρίξουν στην πραγματικότητα όλους αυτούς τους ανθρώπους. Πράγμα το οποίο όποιος επισκεφτεί κάποια φορά οποιοδήποτε από τα ιδρύματα, εγώ έχω πάει πάρα πολλές φορές, έτσι, θα καταλάβει ότι δεν είναι έτσι. Θέλει να δούμε συνδυαστικά με το πώς αντιλαμβάνεται η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτές τις στρατηγικές που κατά καιρούς προτείνει, των ατόμων με αναπηρία κτλ. Και θέλει, κατά την άποψή μας, είναι μια στρατηγική που δεν μπορεί να συμβαδίζει από μια γενική κατεύθυνση στην υγεία και την πρόνοια, που καταρχάς στην Ελλάδα είναι δύο ξεχωριστά πράγματα, ενώ δεν θα έπρεπε, με την έννοια της, τη διοικητική κτλ. Όταν αυτή η κατεύθυνση στην υγεία και την πρόνοια είναι η κατεύθυνση επί της ουσίας της εμπορευματοποίησης, του αποτραβήγματος του κράτους και το άνοιγμα όλο και περισσότερο είτε στην ατομική ευθύνη είτε στις ιδιωτικές λύσεις και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, δεν μπορεί να σταθεί. Αυτό το ακούω, δηλαδή, αλλά στην Ευρώπη στην οποία αναφέρεστε, τα άτομα με αναπηρία πιστεύω ότι έχουν την καλύτερη μεταχείριση από τον υπόλοιπο κόσμο. Δεν ξέρω, υπάρχει κάποιο άλλο σημείο του πλανήτη στα οποία έχουν καλύτερη μεταχείριση από ό,τι στην Δυτική Ευρώπη, να το ναι, πω έτσι. Ναι, αλλά αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν μπορεί να απαντάτε με τη συσχέτιση. Εννοώ καλύτερα, πιο πολλά δικαιώματα, πιο πολύ πρόσβαση, αυτό εννοώ. Ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε, εδώ πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι όλα τα κοινωνικά δικαιώματα, γιατί και τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία είναι ένα κομμάτι των κοινωνικών δικαιωμάτων που έχει κατακτηθεί με πολύ σκληρούς αγώνες και πάλι, ναι, από τους εργαζόμενους, από τους λαούς, κατά κύριο λόγο. Δεν μπορείς να συγκρίνεις ανώμια πράγματα, όπως είπαμε και πριν, ακούστηκε και πριν στη συζήτηση. Μάλιστα. Το γεγονός ότι σήμερα πρέπει να δώσεις απαντήσεις στα πλαίσια της στήριξης του κρατικού τομέα, του δημόσιου τομέα υγείας, της δημόσιας πρόνοιας, με όλο το απαιτούμενο προσωπικό. Για παράδειγμα, εγώ θυμάμαι ότι επισκέφτηκα τις δομές μέσα στον COVID. Ναι. Και εκεί μου θέτανε τα πράγματα οι ίδιοι οι νοσηλευόμενοι άνθρωποι, ότι τους λέει: εμείς δεν έχουμε εδώ νοσηλευτές. Δεν έχουμε το απαιτούμενο ιατρικό προσωπικό. Είδαμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα τα μεγαλύτερα εγκλήματα κατά τη διάρκεια του COVID γίνανε σε δομές οι οποίες φιλοξενούσαν άτομα με αναπηρία, βαριές περιπτώσεις, χρονίως πάσχοντες, με δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, γιατί ακριβώς ισχύουν οι ίδιες συνθήκες και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Θα ήθελα να κάνω ένα μικρό σχόλιο εδώ πέρα. Η λογική, η σύγχρονη, δεν είναι να έχουμε μεγάλα ιδρύματα, μεγάλους χώρους οι οποίοι φιλοξενούν ανάπηρους πολίτες. Η τάση και η λογική και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, φυσικά είναι να έχουμε ακριβώς το αντίθετο μέσα στην κοινωνία. Ναι. Μέσα στην κοινωνία με υπηρεσίες, όπως είναι ο προσωπικός βοηθός, ο οποίος υποστηρίζουν μέσα στην κοινότητα, μέσα στον αστικό ιστό, τους ανάπηρους πολίτες. Και αυτό πρέπει να το τονίσουμε και να το υποστηρίξουμε όλοι. Να πω στον κύριο Κυμπουρόπουλο, με τον οποίο γνωριζόμαστε χρόνια και που έχουμε έτσι κουβεντιάσει, ότι η πρώτη χώρα στον κόσμο η οποία οδηγήθηκε σε αυτές τις λύσεις των αποειδηματοποιήσεων ήταν η Ένωση Σοσιαλιστικών Σοβιετικών Δημοκρατιών. Αλλά ακριβώς πάνω στη λογική ότι υπήρχε σοβαρός δημόσιος τομέας υγείας, ο οποίος κάθε μία περίπτωση ξεχωριστά. Δεν μέτραγε χιλιάδες ανθρώπους για να κρίνει αν αξίζει ή δεν αξίζει. Κάθε ένας άνθρωπος ξεχωριστά είχε την εξατομικευμένη βοήθεια από το κράτος που του άξιζε. Κύριε Νικολάου, εσείς, εντάξει, είναι γνωστή η μάχη που δίνει το ΚΚΕ για το θέμα της ακρίβειας, αλλά αναρωτιέμαι, τι έχετε να προτείνετε, δηλαδή, τι ακριβώς, η πρόταση ποια είναι πέρα από την αντιπολίτευση? Πρέπει να καταλάβουμε τις αιτίες της ακρίβειας, της αύξησης των τιμών δηλαδή και του πληθωρισμού. Οι αιτίες είναι συγκεκριμένες. Πρώτα απ' όλα είναι το Ταμείο Ανάκαμψης Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτούσε με δεκάδες δισεκατομμύρια τους μεγάλους ομίλους, με αρνητικά επιτόκια,
δημιουργώντας αυτές τις πληθωριστικές τιμές και πιέσεις. Δεύτερον, έχει να κάνει με τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος χτύπησε κυρίως την παραγωγή της ενέργειας, που είναι ένα από τα ζητήματα που αυξάνει συνολικά τις τιμές υπηρεσιών και προϊόντων. Πάντως, τιμές της ενέργειας τώρα έχουν πέσει. Έχουν πέσει τώρα σε σχέση με πότε. Τώρα το πρόβλημα δεν είναι οι τιμές ενέργειας τώρα. Ναι, λέω, αλλά θέλω να πω, τώρα δεν είναι πια αυτό. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα κόστος. Είναι η ενέργεια και τα κάψιμα. Υπάρχει ένα κόστος το οποίο ενσωματώνεται συνεχώς στην παραγωγή και νέων προϊόντων. Ναι. Το οποίο ισχύει και από εκεί για την ακροτική παραγωγή και παντού. Και το τρίτο είναι η ίδια η λεγόμενη εξωστρέφεια της οικονομίας, στην οποία η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μας πλασάρει σαν λύση, η οποία οδηγεί και προϊόντα τα οποία παράγονται στην Ελλάδα και προορίζονται για εξωτερική κατανάλωση να αποκτούν τιμές του εξωτερικού. Ένα χαρακτηριστικό, το ίσως από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα, είναι το ελαιόλαδο σήμερα. Έτσι, αυτό πρέπει να τα πάρουμε υπόψη. Ναι, το οποίο είναι 63% πάνω από πέρσι. Ναι, ακριβώς. Είναι 63% πάνω από πέρσι. Γιατί προσεγγίζει τις τιμές με τις οποίες πωλείται στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές. Φερρυπίν, λέω εγώ τώρα. Ζήτηση, δεν είναι μόνο ζήτημα, θέμα της ζήτησης. Εξάλλου, σύμφωνα με τον καπιταλισμό που όλοι στο τραπέζι υπερασπίζονται, ο καπιταλισμός τι λέει? Ότι ο ανταγωνισμός. Εντάξει, υπήρχε βέβαια πρόβλημα ξηρασίας και παραγωγής στην Ευρώπη, έτσι, σε σχέση με το ελαιόλαδο, για να είμαστε ειλικρινείς. Και αρρώστιες υπήρχαν, θα πω εγώ. Καλά, εντάξει. Έτσι. Ναι. Και όλα αυτά. Και κάποιοι συσσόρευσαν και ελαιόλαδο, το οποίο φέτος το πουλάνε και αξιοποιούν και τις υψηλότερες τιμές, αλλά αυτό δεν είναι κάτι. Τουλάχιστον αυτή είναι η αντίληψη που εγώ έχω εκφράσει πάρα πολλές φορές στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων και με την κυρία Λαγκάρντ. Και η απάντηση που δίνει η κυρία Λαγκάρντ πάντα είναι, γιατί αποφεύγει να απαντήσει όταν της κάνω αυτή την ερώτηση, ότι εμείς θεωρούμε ότι αυτά φταίνε. Τα συμμεριζόμαστε, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ελαφρύνουμε το βάρος που σηκώνουν τα χαμηλότερα εισοδήματα. Δηλαδή, άλλα λόγια, να αγαπιόμαστε. Εδώ μπορούν να πάρθουν σήμερα συγκεκριμένα μέτρα. Να σας πω εγώ μερικά. Πρώτα απ' όλα, δεν γίνεται να μην επαναφέρουμε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τις ορημάνσεις. Αυτό και μόνο λύνει το πρόβλημα των αυξήσεων των μισθών στα ύψη που είναι σήμερα ανάγκη, χωρίς να μπαίνει η δαμόκλειο σπάθη που βάζει η κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Άρα δεν λέτε να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια, λέτε να αυξήσουμε τους μισθούς. Μα είναι ένα διπλό, πρόβλημα. Θα σας πω και για την ακρίβεια συγκεκριμένα. Το πρώτο είναι αυτό, γιατί αυτό επί της ουσίας λύνει το ζήτημα που λέμε ότι με δημοσιονομικές αντοχές θα δούμε αν μπορέσουμε να δώσουμε αυξήσεις στους μισθούς. Πρώτο είναι αυτό. Δεύτερον, ότι χρειάζεται πραγματικός έλεγχος τιμών και αντιμετώπιση των καρτέλ. Γιατί τα καρτέλ δεν αντιμετωπίζονται όταν δεν παίρνεις μέτρα απέναντί τους. Όταν έχουν οι σούπερ μαρκετάδες, για παράδειγμα, βγάλουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια τζίρο φέτος και τους βάζεις ένα πρόστιμο μερικών εκατοντάδων χιλιάδων. Χωρίς να τους βάζεις κάποιο. Για να πω, δηλαδή, λέτε διατίμηση εδώ να υπάρχει. Εμείς μιλάμε και είναι καθαρό, το έχουμε πει πολλές φορές. Κατάργηση καταρχάς του ΦΠΑ στα είδη πλατείας λαϊκής κατανάλωσης. Ένα μέτρο που είναι για το τώρα. Αυτό το λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερο. Ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν ήταν κυβέρνηση, αύξησε το ΦΠΑ, δεν το κατέβασε. Καλά, τότε είχαμε μνημόνια. Όχι, είχαν τελειώσει και τα μνημόνια, σύμφωνα με τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ. Και τρίτο, ένα μέτρο το οποίο, εδώ και αν φαίνεται η συνολική σκυταλοδρομία αλλαγής από τη μία κυβέρνηση στην άλλη, είναι η ειδική φόρη κατανάλωση στα καύσιμα και την ενέργεια. Μάλιστα. Όπου πέρα του γεγονότος ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ευρωκοινοβούλιο η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ το ψήφισαν σαν μέτρο στο Ευρωκοινοβούλιο στην προηγούμενη θητεία, το Μάρτιο του 19, τον Ιούλιο του 22, όταν τέθηκε αυτή η ευρωενωσιακή οδηγία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ξανά ψήφισαν το να συνεχίζουν να υπάρχουν ειδικοί φόροι. Κύριε Κουβαρά, ένα στους δύο Έλληνες αυτή τη στιγμή εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για τον τρόπο που η Ευρωπαϊκή Ένωση χειρίζεται τα ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζει στην καθημερινότητα του. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση σφραγίζει τα πάντα. Τους μισθούς, τους όρους εργασίας, την οικονομία, τις εξωτερικές σχέσεις. Πάνω από το 50% προβληματίζεται για τις επικίνδυνες εξελίξεις στις οποίες συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες των ΝΑΤΟ και η χώρα μας. Άρα εσείς διεκδικείτε μια αντιευρωπαϊκή ψήφο στις ευρωεκλογές. Στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή, στην Ερυθρά Θάλασσα. Το ΚΚΕ. Σε αυτούς τους αγώνες, οι οποίοι πραγματικά έχουν στριμώξει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, στους φοιτητές, στις μεγάλες απεργίες, στους αγρότες, έπαιξε ρόλο. Και τον ίδιο ρόλο έπαιξε και μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο όλα αυτά τα χρόνια, όπου με την παρουσία του αποκάλυψε, προετοίμασε, βοήθησε να οργανωθεί ο αγώνας. Έχει διαφορά για εσάς αν θα πάρετε 7, 8, άρα, λοιπόν, ή 10-11%. Γιατί διαφορά, έχω την εντύπωση ότι δεν αλλάζουν πολλά πράγματα. Εσείς οι ίδιοι θα είσαστε, τα ίδια θα διεκδικείτε. Και με λιγότερο και με περισσότερο. Με ένα παράδειγμα θα σας απαντήσω. Στο Ευρωκοινοβούλιο υπάρχουν 705 ευρωβουλευτές. Όταν τέθηκε το θέμα ναι ή όχι στα μεγάλα συμφέροντα, στα επιχειρηματικά συμφέροντα, στα λόμπι, 703 ευρωβουλευτές πήγαν με τους λίγους
και δύο ευρωβουλευτές του ΚΚΕ πήγαν με τους πολλούς, με τους λόγους που υποφέρουν. Και άρα αυτό σημαίνει όσο πιο περισσότεροι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, τόσο πιο δυναμική θα είναι η επόμενη μέρα η διεκδίκηση των λαών.